στην φωτογράφηση και στην τελευταία μας δοκιμασία, τα κορίτσια μας έκαναν pole dancing μέσα στο νερό. Ξεκίνησαν με το The Makeup Store, γιατί έγινε ένα ειδικό make-up για τα κορίτσια μας, αδιάβροχο make-up, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης να τονίσω ότι τα κορίτσια επέλεξαν τις φωτογραφίες τους. Ευχαριστούμε θερμά επίσης τον φωτογράφο Επαμινώντα Πουρή, το St. George Spa και Golf Resort για την φιλοξενία, και την σχεδιάστρια βεβαίως Τότε Πατσαλίδου που την έχουμε εδώ κοντά μας. Πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα πρώτα μας κορίτσια, με τα πρώτα τέσσερα κορίτσια, Νατάσα Νικολάου, Άρτεμις Χαρλάμπους, Έλενα Τσελεπή και Άννα Ντανές. Ευχαριστούμε βεβαίως και τη Γουέλα μας για τα υπέροχα μαλλιά των κοριτσιών και τα χτενίσματά τους. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε για να δούμε τις φωτογραφίες τους. Η σημερινή φωτογράφηση δεν με δυσκόλεψε καθόλου. Αντιθέτως, μου άρεσε πολύ. Έχω ξαναφωτογραφηθεί κατόπτη από το νερό, αλλά όχι για φωτογράφηση. Ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν και πολύ βοηθητικό όσο φωτογράφησα. Το σημερινό concept μας είχε ζητηθεί να κάνουμε pool fitness underwater. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, θα το κάνω ξανά και ξανά και ξανά, μου αρέσει, είναι καταπληκτικό. Θεωρώ ότι έχω δώσει το καλό σε αυτό μου, ήθελα να δώσω κι άλλο. Πιστεύω ότι θα πήγα καλά. Στην σημερινή φωτογράφηση ήταν διότι έχω πρόβλημα με τα αυτιά μου. Η φωτογράφηση ήταν underwater. Το προσπάθησα φορώντας τα σπίδες. Πιστεύω ότι έβγαλα ένα καλό αποτέλεσμα. Έδωσα το 100% του εαυτού μου. Η εμπειρία μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, κάτι που δεν έχω ξανακάνει, και πολύ δύσκολο, γιατί η αρμονία του σώματος κάτω από το νερό, εγώ προσωπικά νομίζω δεν τα κατάφερα όσο έπρεπε. Να πούμε ότι η διαγωνιζόμενη που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στη δοκιμασία της φωτογράφησης θα συμμετάσχει σε ένα υπέροχο show της Ιβόνης Μπόσνια, και την έχουμε εδώ. Ένα δυνατό χειροκρότημα, γιατί θα πάρει ένα από τα κορίτσια μας μαζί της στην Ελλάδα και θα παρουσιάσει τα ρούχα της. Σωστό. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι είπες, Δημήτρη μου? Σε πάμε στο Δημήτρη. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δίνεις αυτή την ευκαιρία στα κορίτσια μας εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική εμπειρία. Πολύ ωραία. Και να καλέσω την Νατάσα. Νατάσα, έλα εδώ κοντά μου να δούμε τη φωτογραφία σου. Μια πολύ δύσκολη φωτογράφηση, έτσι, με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, τόσο για εκείνη και για τα κορίτσια μας, αλλά και για το φωτογράφο που ήταν πάρα πολύ ώρα κάτω από το νερό. Δημήτρη. Τέλεια φωτογραφία. Πολύ ωραία πόδια, ωραία χέρια. Το πρόσωπο, είπαμε, και όλα αυτά και τα μαλλιά, δεν μπορείς να κάνεις κάτι μέσα στο νερό. Όλα φαίνονται παραμορφωμένα. Νομίζω
Εσύ επέλεξες φωτογραφία. Ναι, τα κορίτσια επιλέγουν τη φωτογραφία τους, γιατί κάθε φορά, Νατάσα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, λέμε ότι είχαμε καλύτερη φωτογραφία, μπορεί να είχαμε καλύτερη. Αυτή τη φορά βάλαμε τα κορίτσια να κρίνουν την καλύτερη φωτογραφία. Πολύ καλά έκανες για τη δική τους κρίση. Δεν έχω δει τις άλλες, αλλά νιώθεις εσύ. Πιστεύω ότι οι άλλες δύο είχαν καλύτερη στάση σώματος, απλά τα μαγιά ήταν εδώ, αλλά και αυτές είναι τέλειες. Ουσιαστικά το κόνσεπτ της φωτογράφησης ήταν πάνω στο pole dancing, οπότε είναι μία φιγούρα, οπότε είναι ολόσωστο. Και μπράβο στο φωτογράφο. Βεβαίως, να ευχαριστήσουμε και το φωτογράφο μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα μου, πας στο Pink Room και έρχεται η Artemis. Να δούμε τη φωτογραφία για την Artemis. Νικόλα μου, θες εσύ να μας μιλήσεις, γιατί ναι, σε βλέπω έτσι. Όχι, απλά δεν έβρισκα τη φωτογραφία γι' αυτό, γιατί δεν είναι με τη σειρά εμφάνιση των κοπέλων γι' αυτό. Απλά να πούμε ότι και εμείς εδώ έχουμε τις σημειώσεις, το τι διάλεξε ο φωτογράφος, τι διάλεξε η παραγωγή. Έχετε και τη φωτογραφία του φωτογράφου εκεί. Όχι. Τις είδαμε πριν. Τις είδαμε πάρα όμως. Πολύ ωραία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στο live που είμαστε να μπορέσουν τα κορίτσια να καταλάβουν τι είναι το καλύτερο για αυτές. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να μην θεωρούν ότι αδικούνται κιόλα. Ακριβώς. Είναι και ωραίο να βλέπουμε πώς βλέπουν αυτοί τον εαυτό τους. Ακριβώς. Βέβαια. Και η Artemis πολύ σωστά επέλεξε και με τον φωτογράφο, αλλά και με την παραγωγή, την ίδια φωτογραφία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συμπτωματικό. Συμπτωματικό. Βεβαίως είναι συμπτωματικό, αλλά αυτό πάει να πει ότι βλέπει τον εαυτό της όπως βλέπουν οι επαγγελματίες. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και πάμε στην Έλενα. Και τη φωτογραφία της Έλενας. Ιβόνη. Λοιπόν, πρέπει να πω εκεί ότι έχω δει όλες τις φωτογραφίες από όλα τα κορίτσια. Όλες οι τρεις φωτογραφίες ήταν καταπληκτικές. Πραγματικά, θέλω και εγώ να δω. Επειδή ήταν όλες ωραίες και τι διάλεξες κάτι άλλο από όσο διάλεξες τον φωτογράφο, δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία, γιατί πραγματικά ήταν όλες πάρα πολύ ωραίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το πρόσωπό σου, λίγο το λαιμό, εντάξει, είμαστε μέσα στο νερό, δεν είναι εύκολο. Τα πόδια σου... Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Μόνο και μόνο με αυτά τα πόδια είναι... Δεν υπάρχει. Το χέρι, είναι... Δεν θέλω να πω τίποτα αρνητικό, είναι τέλεια. Και οι τρεις ήταν τέλειες. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα μου. Και περνάμε στην Άννα. Άννα Ντανέζ. Άντρια. Άννα μου, εσύ έκανες... αυτοκτόνησες σήμερα. Ναι, έκανα λάθος επιλογή. Έκανες λάθος επιλογή, γιατί είδα τη φωτογραφία σου. Η πρώτη φωτογραφία ήταν το πρόσωπο σου τόσο όμορφο κάτω από το νερό και ήταν και καλή και η στάση σώματος. Εδώ... Είχα διαλέξει την πρώτη φωτογραφία. Αυτή ήταν. Μετά είχα ζήσει τελευταία στιγμή, πήγα πίσω και το ξανάλεξα. Αλλά εγώ δεν αυτή τη φωτογραφία. Εδώ κρίνουμε και την κρίση των κοριτσιών. Βέβαια, αυτή τη φωτογραφία θα κρίνεται έτσι. Αυτή τη φωτογραφία θα κρίνεται. Αλλά αν κρίναμε αυτή που έβαζε ο φωτογράφος, θα ήταν διαφορετικά. Αν πας με το επαγγελματικό μάτι, η πρώτη φωτογραφία ήταν για την τσόρια του εξωτερικού. Αλλά δεν μπορεί να το διακρίνει το κορίτσι μας, έτσι. Είναι. Καλή φωτογραφία, δεν είναι τόσο καλή φωτογραφία με την άλλη. Είναι κρίμα, γιατί τα πήγες καλά στη φωτογράφηση. Ήταν από τη στιγμή που άλλη φωτογραφία. Είναι κρίμα. Μην της το λέτε τώρα αυτό, είναι χειρότερα τα πράγματα. Όχι, αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής. Να καταλάβουν ότι μερικές φορές το μάτι του φωτογράφου βλέπει κάποια πράγματα που εμείς ίσως... Και ότι τα πήγε και καλά στη φωτογράφηση, έτσι. Εγώ είμαι σύμφωνη να διαλέξει ο φωτογράφος. Λόγω όμως... Είναι μια διαδικασία που πρέπει να περάσει. Πρέπει να την κάνετε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα μου. Πηγαίνεις και εσύ στο Pink Room. Μαρία μου, ερχόμαστε σε σένα για τη βαθμολογία των κοριτσιών μας. Κωνσταντίνα μου, και πριν ακούσουμε τη βαθμολογία για τα κορίτσια μας, ήρθα φυσικά εδώ στο μεγάλο μας δώρο, το μεγάλο μας ρολόι, το οποίο θέλω να πεις εσύ σήμερα το όνομά του, γιατί σου αρέσει πολύ. Μα δεν το λέω όπως εσένα. Πες το, δοκίμασε. Το Jacques Le Mans. Έτσι. Το ρολόι μας Jacques Le Mans, υπογεγραμμένο φυσικά από τον ηθοποιό Kevin Costner, και αξίζει και 3.000 ευρώ. Νομίζω το θέλουν όλοι. Βεβαίως. Και μπορούν να το διεκδικήσουν αφού θα ψηφίζουν τις κοπέλες μας. Και πάω στη Νατάσα. Και ξεκινάμε με τη βαθμολογία. Ξεκινάμε με τη βαθμολογία της Νατάσας. Από την Άντρε. 9. Νικόλα. 8. Ιβόνη. 8 και από μένα. Δημήτρη. 9. Πολύ ωραία. 34 βαθμοί.
Λοιπόν, εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι, αν θέλετε να στηρίξετε την Νατάζα, μπορείτε να καλέσετε στο 931-007 ή S7 στο 5656. Και συνεχίζουμε. Με την Άρτεμις. Ευμολογία για την Άρτεμις. Άρτεμις μου, 9. Νικόλα. 9 και από μένα. Ιβόνη. 8. 8 και από μένα. Ευχαριστώ πολύ. 34 βαθμοί. Επίσης για την Άρτεμις 34 βαθμοί. Λοιπόν, αν θέλετε να τη στηρίξετε, μπορείτε να καλέσετε στο 931-017 ή S17 με μήνυμα στο 5656. Και περνάμε στην Έλενα. 10. 10. Νικόλα. 10 και από μένα. Νικόλα. Ιβόνη. 10. Δημήτρη. 100. Πάρα πολύ ωραία. 100. Ευχαριστημένη. Πολύ. Λοιπόν, για την Έλενά μας μπορείτε να καλέσετε στο 931-003 ή S3 στο 5656. Μάλιστα, και πάμε στην Άννα μας. 8. Νικόλα. 8 και από μένα. Ιβόνη. 8. Δημήτρη. 7. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, και για την Άννα μπορείτε να καλέσετε στο 931-005 ή S5 με μήνυμα στο 5656. Επιστρέφω σε εσένα, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία μου, και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο 7ο live του Star Κύπρος 2016. Νικόλα μου, γιατί γελάς? Όχι, γελάω γιατί λέμε διάφορα εδώ, αλλά να σου πω ότι πήρα και εγώ προσωπικό tweet και με ρωτάνε τι είναι το φόρεμά σου. Το φόρεμά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αυτόν που έστειλε το tweet. Είναι Νατάρ Γεωργίου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικοί σχεδιαστές. Έτσι. Σου ευχαριστώ πολύ και εσένα που μου έδωσες την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω. Ο τηλεθεατής. Και φεύγουμε και πάμε στο βίντεο. Πάμε να απολαύσουμε την Παυλίνα Θεοδόρου, την Φωτεινή Γιάνγκου, την Άντρη Χριστοδούλου και την Ντανιέλα Καστάνο. Πάμε να δούμε το βίντεο της φωτογράφησης και επιστρέφουμε πίσω για να δούμε τις φωτογραφίες που επέλεξαν οι ίδιες. Follow me now to a place you only dreamt of before I came along. Πιστεύω πως η σημερινή φωτογράφηση με δυσκόλεψε λιγάκι για τον λόγο πως έπρεπε να μείνω αρκετό χρόνο κάτω από το πισίνα σε Πόζαν. Ελπίζω να δώσω ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Νομίζω κατάφερα να επεξελθώ στις απαντήσεις της φωτογράφησης. Ήταν αρκετά δύσκολη. Εγώ γενικά δεν βάζω το κεφάλι μου κάτω από τον ουρανό, ανοίγω τα μάτια μου επειδή φοβάμαι. Πιστεύω ότι ξεπεράσω το φόβο μου. Η κύρια δυσκολία της φωτογράφησης σήμερα νομίζω ήταν να βγούμε elegant και graceful κάτω από το νερό με ανοιχτά μάτια. Τις φωτογράφησες μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον, είναι κάτι που πρώτη φορά έκανα. Όσον αφορά το pole dancing, όσο μάλλον το underwater. Ήταν μια ευχάριστη εμπειρία. Tradition a sua boca, coisa louca, venha te tratar,
Πιστεύω πως έδωσα το 100% του εαυτού μου σε αυτή τη φωτογράφηση. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με το κόνσεπτ και πραγματικά μέσα από την καρδιά μου ελπίζω να βγει και μια πολύ καλή φωτογραφία. Και πάμε στη φωτογραφία της Παυλίνας. Παυλίνα μου, έλα κοντά μας για να δούμε τη φωτογραφία σου. Και θέλουμε τον Νικόλα να μας κρίνει το κορίτσι μας. Παυλίνα μου, κάτι είπες ότι σε δυσκόλεψε. Ένα λεπτό να σου φέρω το μικρόφωνο, Παυλίνα μου. Που εννοείται ότι σε δυσκόλεψε απλά. Σίγουρα τη δυσκόλεψε. Απλά θέλω να ακούσω. Στην αρχή έμπαινα κάτω από το νερό και δεν μπορούσα να παραμείνω κάτω για να βγάλω φωτογραφία, αλλά αργότερα συνήθισα το νερό και νομίζω πως... Τι πιστεύεις ότι είναι καλύτερο από τις άλλες δύο φωτογραφίες και επέλεξες αυτή? Η στάση του κορμιού μου. Και πολύ καλά έκανες, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η πόζα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρόσωπο δεν είναι το καλύτερο, γιατί εντάξει, αντιλαμβανόμαστε, είναι δύσκολο, είναι νερό, πρέπει να έχεις και ωραία μάτια κάτω από το νερό, είναι το μαλλί που δεν ξέρεις και που πάει, αλλά η πόζα, τα χέρια και τα πόδια είναι πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα μου. Παυλίνα μου, περνάς στο Pink Room και πάμε στη Φωτεινή και τη φωτογραφία της. Άντρεα. Φωτεινή μου, έχεις πάρα πολύ ωραία στάση σώματος, ακόμη και κάτω από το νερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος πολύ. Που πάει το χέρι σου πίσω, λες και χορεύεις μέσα στο νερό. Και διάλεξες, είδα την ίδια φωτογραφία και με την παραγωγή και με τον φωτογράφο, που δείχνει ότι έχεις και κρίση. Χάνουμε λίγο το πρόσωπο σου, είδα και στις άλλες φωτογραφίες. Το προσπάθησες, μόνο αυτό έχω να σου πω, που αντιλαμβάνομαι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτω από το νερό. Απλά σε σχέση με κάποια κορίτσια που κατάφεραν και αυτό, μόνο σε αυτό το χάσαμε λίγο, αλλά είναι πολύ καλή φωτογραφία. Μπράβο, Φωτεινή μου, σε ευχαριστώ. Μπορώ να πω κάτι? Βεβαίως μπορείς. Ναι, συγγνώμη. Απλά, ασχέτα με το αποτέλεσμα, νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για τον εαυτό μου που το έκανα, γιατί πραγματικά σου αστείο να ακούεται σε κάποιους. Φοβούν πάρα πολύ να μπω κάτω από το νερό, οπότε μόνο ότι έκανα τη φωτογράφηση. Σε πέρασες και τη φοβία σου, έτσι, ναι. Και τα πήγες και πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Μπράβο, Φωτεινή μου. Και περνάμε στην Άντρη. Να δούμε τη φωτογραφία σου και πάμε στο Δημήτρη. Μισό λεπτό να τη βρω και εγώ, να την έχω κοντινή, γιατί είναι λίγο μπερδεμένες φωτογραφίες. Λοιπόν, Άντρη μου, ναι. Δεν έχουμε μάτια, δεν έχουμε το ένα το άλλο χέρι, τα πόδια μου αρέσουνε. Αντιλαμβάνομαι, εντάξει, να δώσουμε το ελαφρυντικό, το ότι είναι κάτω νερό. Εσένα, αυτή η φωτογραφία που την επέλεξες εσύ, πώς σου φαίνεται? Από τις τρεις που είχα να διαλέξω, αυτή μου άρεσε περισσότερο. Το ξέρω ότι το χέρι μου το άλλο δεν φαίνεται. Αλλά στην άλλη στη μία φωτογραφία η φάτσα μου ήταν κάπως... Στην άλλη, η φάτσα μου ήταν κάπως... Προσπαθούσες να κρατήσεις την αναπνοή σου. Τι πανγόνιρο κορίτσι που είναι αυτό? Δηλαδή, εδώ όταν της μιλάς είναι γλυκότε, είναι και στην πασαρέλα επάνω έχει ένα attitude, δεν υπάρχει. Όχι, παιδιά, είναι το ύφος του ανθρώπου. Εμένα μου αρέσει, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δεν το κάνει επίτηδες, είναι το ύφος. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό ότι μου άρεσε ότι πήρες την πρωτοβουλία και διάλεξες, γιατί δείχνει ότι έχεις μια αυτοπεποίθηση στο κομμάτι, ότι επέλεξες τη συγκεκριμένη φωτογραφία ανάμεσα στις τρεις. Απλά ήθελα να σου πω αν θεωρείς ότι είσαι έτοιμη για να το κάνεις αυτό. Δηλαδή με όλο αυτό το εύρος δουλειάς που έχεις κάνει. Εντάξει, σίγουρα σε όλες τις δουλειές υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας, αλλά όταν υπάρχει θέληση και προσπάθεια, θα υπάρχει και βελτίωση. Πιστεύω ότι είμαι έτοιμη. Ωραία. Θέλεις να σου απαντήσει κάτι άλλο ή είσαι εντάξει? Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Και περνάμε στην Δανιέλα. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία της Δανιέλας. Και η Βόνη μου, θέλουμε τη δική σου άποψη. Ναι. Αυτή είναι. Ναι. Καλά, κάνεις pole dance γενικά. Η πόδα σου είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχω κάτι να σου πω, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν θέλω να το κάνω.
πρέπει να είναι τόσο δύσκολο. Η πόδα σου είναι πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Μπράβο, Ντανιέλα μου. Και το ευχαριστούμε πολύ. Πά στο Pingroom και εσύ μαζί με τα άλλα κορίτσια και περνάμε στη Μαρία μας. Μαρία. Ντίνα μου, πάμε να ακούσουμε βαθμολογία για τα κορίτσια μας. Πάμε στην Παβλίνα. Πάμε. Άντρεα. 8. Νικόλα. 8. Ιβόνη. 8. Και Δημήτρη. 6. Ευχαριστώ. 30 βαθμοί. Λοιπόν, για την Παβλίνα μας, αν θέλετε να τη στηρίξετε, μπορείτε να καλέσετε στο 931-016-016 στο 5656. Και πάμε και στη Φωτεινή που ξεπέρασε τη φοβία της. Ανδρέα. 9. Νικόλα. 9. Ιβόνη. Εγώ σου βάζω 10. Πολύ ωραία. Δημήτρη. 10 και από μένα. Πάρα πολύ ωραία. 38 βαθμοί. 38 βαθμοί και αν θέλετε να στηρίξετε τη Φωτεινή μπορείτε να καλέσετε στο 931-008 ή S8 στο 5656. Πάμε και στην Άντρη. Βέβαια. Άντρια. 7. Νικόλα. Κάτσε να το βρω. 7 και από μένα. Ιβόνη. 7. 6. Δημήτρη 6. 27 βαθμοί. Και για την Άντρη μπορείτε να καλέσετε. Πού πας Άντρη μου. Πήγε εδώ και θα λέω ψ και θα μας παίζουν άλλες εκπομπές πάλι, θα σας φωνάζω. Λοιπόν, μπορείτε να καλέσετε στο 931-014 ή S14 στο 5656 και θα τελειώσουμε με την Ντανιέλα. Τώρα μπορείς να φύγεις. Άντρια, βαθμολογία σου για την Ντανιέλα. 8. Νικόλα. 9. Ριβόνη. 9. Δημήτρη. Πολύ ωραία. 35 βαθμοί. Και για την Ντανιέλα μπορείτε να καλέσετε στο 931-009 ή S9 στο 5656 με μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πολύ Μαρία μου και βεβαίως εσείς συνεχίζετε να ψηφίζετε τα κορίτσια μας. Εσάς στηρίζουν τις ελπίδες τους για να παραμείνουν στο show του Star Κύπρος 2016. Γι' αυτό στηρίξτε αυτήν που θέλετε να παραμείνει. Και περνάμε στην Στεφανία Χριστοδούλου, Αντριάννα Σάδα, Ειρήνη Ασχελέμ και την Άννα Γκρατζιάν. Πάμε να δούμε το βίντεο τους και επιστρέφουμε με τις φωτογραφίες τους. Το κόνσεπτ της φωτογράφησης το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι ότι με δυσκόλεψε το νερό ή ότι είχαμε το στυλ κάτω από το νερό. Νομίζω ότι ήταν όλα μια χαρά, ελπίζω για το καλύτερο βέβαια. Η σημερινή φωτογράφηση μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα μια δυσκολία στο να κρατήσω την αναπνοή μου κάτω από το νερό. Πιστεύω όμως ότι βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα. Είσαι πάρα πολύ όμορφα κάτω από το νερό. Θα δείξει το αποτέλεσμα την Κυριακή. Σήμερα τα πήγα καλά. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν μπορούσα να κρατήσω την αναπνοή μου κάτω από το νερό. Μετά όμως νομίζω έβγαλα καλό αποτέλεσμα. Το κόνσεπτ γενικά είναι πολύ ωραίο. Είναι κάτι διαφορετικό.
Πολύ ωραία. Στεφανία μου, έλα εδώ να δούμε τη φωτογραφία σου και ξεκινάμε με τον Δημήτρη. Άρα Στεφανία, η πόζα, τα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο σε αδική. Όλα δηλαδή. Όχι, ενώ δηλαδή όλα τα άλλα ήταν τέλεια. Συγγνώμη, η πόζα, τα χέρια, τα πόδια δεν ολοκλήρωσα και νομίζω το πρόσωπο σε αδική, γιατί πραγματικά είναι αρμονικά όλα. Εντάξει, αυτό είναι που είπαμε ότι βρίσκεται κάτω από το νερό, δεν είναι κάτι που φταίς εσύ. Είναι κάτι που έχει να κάνει με φυσικές εναλλάγες. Δηλαδή εδώ πέρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Εσύ επέλεξες τη φωτογραφία. Ναι, σε σύγκριση με τις άλλες δύο, νομίζω ήταν η μόνη που το πρόσωπο ήταν ξεκάθαρο, γι' αυτό την επέλεξα. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες δύο φωτογραφίες. Το διάλεξε και η ίδια. Και η ίδια, ναι, και ναι, αυτό λέω. Ναι. Θεωρώ ότι πραγματικά εκεί, εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που ευθύνεις εσύ. Νομίζω σε όλα τα άλλα απέδωσες πραγματικά με κάτι το τέλειο, με κάτι παραπάνω από τέλεια. Και η πόζα σου ήταν. Εντάξει. Άτυχη στιγμή. Νικόλα, συμβαίνουν και αυτά. Ελάθηκα προς στιγμής. Έτσι όπως ξεκίνησε. Αλλά ήταν πολύ σωστό. Έχει μια πολύ φυσική. Λες και. Ξέρεις, κρατάει το πούλτα. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στο Pink Room και περνάμε στην Αντριάννα. Να δούμε τη φωτογραφία της Αντριάννας. Η Βόνη. Να το βρω χίλια, συγγνώμη. Είναι ωραία, δεν τρελαίνομαι απλά. Θέλω να την... Συγγνώμη, πρέπει να την δώσω. Εντάξει, όπως το είπαμε και πριν, το πρόσωπο, είναι πολύ δύσκολο να το έχεις έλεγχο κάτω από το νερό. Έχω μία ερώτηση. Έχουν όλα τα κορίτσια συγκεκριμένα λεπτά? Οι κλικς, μέχρι και δεν έχουν κλικς, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτω από το νερό έτσι να έχουν και συγκεκριμένη ώρα. Βεβαίως παίρνουν αρκετό χρόνο μέχρι να καταφέρουν την πόζα τους. Αυτό δεν είναι ότι όλα τα κορίτσια έχουν το ίδιο χρονικό. Έχουν 10 λεπτά, 15 λεπτά, αυτό εννοώ. Όχι. Okay. Ακού, είναι ωραίο. Έχω δει όμως εδώ πιο ωραίες. Αλλά είναι ωραία η πόζα σου. Το πρόσωπο είναι καθαρό. Τώρα το νερό λίγο το τραβάει. Είναι ωραία φωτογραφία. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντριάννα μου. Και πάμε στην Ειρήνη και τη φωτογραφία της. Άντρια. Σε έψαχνα. Δεν φαίνεται τόσο καθαρά το πρόσωπό σου. Είναι εξαιρετικές φωτογραφίες εντωμεταξύ. Ναι, εννοείται. Απλά είναι και προφίλ εδώ. Δεν είναι ότι δεν έχει βγει ζωφή. Όχι, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη φωτογραφία, μιλάω γενικά. Όχι, δεν κατάλαβα γιατί είναι προφίλ. Και φαίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραία η στάση του σώματός σου. Το έκανες κι εσύ από τα κορίτσια που το έκανες να φαίνεται εύκολο. Και μου αρέσει και το πρόσωπο, απλά δεν κατάλαβα ότι εσύ άλλαξες εντελώς εδώ. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η φωτογραφία. Καλή φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Ειρήνη μου, και πάμε στην Άννα και τη φωτογραφία της. Νικόλα, για το κορίτσι μας εδώ. Κι εγώ έτσι έκανα. γιατί είναι, είναι κάτι πολύ απλό, καθημερινό, ας πούμε ένα καφεδάκι με τον τρόπο που κάθεται, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι λες και είναι κάτι, το κάνει συνέχεια ρε παιδί μου, πολύ ωραίο το χέρι, πάνω από το φόρεμα, τα πόδια που είναι και σταυρωτά με ωραίο κουτεπιέ. Η επιρροή του Λάκη, ξέρουμε και... Ναι, ξαφνικά. Μάλιστα. Ξαφνικά. Στο dancing έμαθα από τη δασκάλα μου, δηλαδή την Νικολάου. Εγώ είμαι πολύ Λάκη. Και επίσης ακόμη μία από τις κοπέλες που συμμερίζεται την επιλογή και του φωτογράφου, αλλά και της παραγωγής. Ωραία, έχουν την ίδια φωτογραφία, μάλιστα. Ναι, μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα μου. Πάς στο Pink Room, στη Μαρία. Μαρία μου. Είμαστε κοντά σου. Και συνεχίζουμε, Κωνσταντίνα μου, πάμε να ακούσουμε βαθμολογία για τη Στεφανία μας. Βαθμολογία για τη Στεφανία. 8. Νικόλα. 8 και από μένα. Ιβόνη. 8. Και 7. Δημήτρη. Ευχαριστώ. 31 βαθμοί. Λοιπόν, και για τη Στεφανία μπορείτε να καλέσετε στο 931-006 ή S6 με μήνυμα στο 5656. Έλα, Αντριάννα μου. Άντρια. 8. Νικόλα. Χάθηκα. Πάρε το χρόνο σου, Νικόλα μου. Περίμενε. Ιβόνη μου. 8. Δημήτρη. 7.
Και 7 και από μένα. 7. Πολύ ωραία. Το για τα βαθμοί. Λοιπόν, για την Αντριάννα, αν θέλετε να τη στηρίξετε, μπορείτε να καλέσετε στο 931-011 ή S11 με μήνυμα στο 5656. Ειρήνη. Πάμε. 9. Ευχαριστώ. Νικόλα. 8. Ιβόνη. 8. 7. Ευχαριστώ. 32 βαθμοί. Και για την Ειρήνη μπορείτε να καλέσετε μην εδώ μη φύγε στο 931-018 ή S18 στο 5656. Ωραία. Και η Άννα μας. Μπράβο, μαθαίνει. Ναι. Άντρε. 9. Νικόλα. 9. Ιβόνη. 9. Δημήτρη. 9. Ευχαριστώ πολύ. 9. 36 βαθμοί. Λοιπόν, και για την Άννα μπορείτε να καλέσετε στο 931-001 ή εσένα στο 5656. Με συγχύσεις. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Πολύ ωραία και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλουμε ένα δυνατό χειροκρότημα για τους δωροθέτες μας που στηρίζουν το διαγωνισμό. Και περνάμε στο βίντεο της Μικαέλας Κωνσταντίνου, Σοφία Τανίδου και Έλενα Μωυσή, η τελευταία μας τριάδα. Ένιωσα πολύ ωραία στο νερό, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, μια πολύ ιδιαίτερη δοκιμασία και κρύωνα πάρα πολύ. Πολύ ωραίο θέμα για αυτή τη φωτογράφηση. Παρόλο που δεν έχω ξανακάνει τέτοιου είδους φωτογράφηση, μου άρεσε, αν και δυσκολεύτηκα λίγο. Η σημερινή δοκιμασία νομίζω ήταν η πιο δύσκολη που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Εγώ προσωπικά φοβάμαι το νερό, αλλά προσπάθησα να το αντιμετωπίσω. Στην αρχή ήταν δύσκολο, μετά νομίζω το βρήκα, αλλά θα δείξει τι θα γίνει την Κυριακή, τι φωτογραφία θα έχουμε βγάλει. Και περνάμε στη φωτογραφία της Μικαέλας. Μικαέλα μου. Δημήτρη, θέλουμε να μας πεις εδώ για τη Μικαέλα. Λοιπόν, εσύ επέλεξες τη δικιά σου φωτογραφία, έτσι? Ναι, όλες σχέση με τον φωτογράφο. Ναι, δεν ξέρω. Πολύ ωραία πόζα. Λίγο το χέρι σου, αυτό που κρύβεται πίσω από το τούλι, αλλά εντάξει, είναι μέσα στη θάλασσα και εσύ δεν καταλαβαίνεις εκεί τη στιγμή που βρίσκεται. Το ύφος του προσώπου σου είναι μια σωστά αρμονικά φωτογραφία που δεν μπορείς να την κρίνεις παρά μόνο λίγο στο πρόσωπο, που αυτό είπαμε ότι είναι θέμα νερού από εκεί πέρα. Είναι ωραίος ο αντικατοπτρισμός που γίνεται από πάνω, φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν ασχολείσαι με το pole dancing, δεν ξέρω αν γνωρίζεις. Έκανα κάποια μαθήματα. Οπότε κάπως λίγο πολύ το γνωρίζεις. Τότε περίμενα πολύ περισσότερα από σήμερα. Μαθήματα κάναμε στις αρχές του Σταρκή προς ένα μάθημα με τις κοπέλες. Ναι, ήταν πολύ ωραία το μάθημα, ήταν ωραίο, αλλά τα κοπέλες. Δεν είναι λάθος η πόζα. Όχι, δεν είναι λάθος, είναι ωραία. Τι δεν σου αρέσει, Ιβόνη? Δεν μου αρέσει γιατί είναι λίγο... Αγάπη μου, μίλησε να... Είναι λίγο... Αδιάφορη η πόζα. Αδιάφορη. Δεν βλέπω κάτι πολύ
κρέμεται εκεί, είναι ωραίο, είναι ωραίο το πρόσωπό σου, είναι χαλαρό το σώμα σου. Αλλά δεν τρελαίνομαι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μικαέλα μου. Και πάει και τρέφει. Και περνάμε στη Σοφία να δούμε τη φωτογραφία της. Ιβόνη. Είσαι... Πού είναι, εδώ. Συγγνώμη, είμαι μία από εδώ, εδώ. Είσαι θεά. Δεν υπάρχει φωτογραφία, είναι απίστευτη. Είναι πάρα πολύ ωραία, μέχρι και το βλέμμα σου είναι ωραίο. Τα πόδια τα έβαλες, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω... Νικόλα μου, συμφωνείς. Συμφωνώ απόλυτα, βεβαίως. Και διάλεξες είναι... και αυτό που είναι σημαντικό. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Εγώ έχω δει και τις άλλες φωτογραφίες. Διάλεξες και εσύ μαζί με τον φωτογράφο και την παραγωγή, ωραία, την ίδια φωτογραφία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία μου. Πηγαίνεις στη Μαρία και στο Pink Room και πάμε στην Έλενα. Άντρια. Να βρω τη φωτογραφία. Έλενα μου, και εσύ έχεις λίγο αυτοκτονήσει σήμερα, γιατί μόνη σου διάλεξες αυτή τη φωτογραφία. Δεν μου αρέσει ούτε η στάση που έχεις με το χέρι, το έχεις ανοιχτά τα δάχτυλα, αντιλαμβάνομαι... Ναι, ούτε με να μου αρέσει αυτό, αλλά σε σχέση με τις άλλες... Και το πρόσωπο δεν είναι καλό εδώ. Τα πόδια δεν με χαλάνε τόσο, αλλά δεν είναι μια καλή φωτογραφία. Ήξερες τι διαλέγανε η παραγωγή και ο φωτογράφος, όχι, ξέρατε, δεν όχι, όχι, δεν ξέρουνε. Δεν είναι καλή, Έλενα. Δεν πειράζει, τουλάχιστον με βοήθησε να βγάλω τον μπατ. Ήταν πολύ καλό. Έχεις ένα χειροκρότημα. Έχει να εκεί ήσουν καλή όμως, αυτή ήταν καλή. Εκεί... Ναι. Καλύτερα που ήμουν καλή. Αυτή ήταν καλύτερη από αυτή. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Πάω στο Pink Room και Μαρία μου, είμαστε κοντά σου. Εδώ είμαστε, Κωνσταντίνα μου. Περιμένουμε να ακούσουμε βαθμολογία για τη Μικαέλα. Ωραία, μας. Για τη Μικαέλα μας. Άντρια. 8. Νικόλα. 7. Ιβόνη. Και από μένα 7. Δημήτρη. 7 και εγώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. 29 βαθμοί. Λοιπόν, για τη Μικαέλα μας, αν θέλετε να τη στηρίξετε, φυσικά μπορείτε να καλέσετε στο 931-010 ή S10 με μήνυμα στο 5656. Και συνεχίζουμε με τη Σοφία μας. Ανδρέα. 10. 10. Νικόλα. 10 και εσύ. 10 και εγώ. Ιβόνη. 10. Ευχαριστώ. Δημήτρη. 9. Αχ, ρε Δημήτρη μου. 39 βαθμοί. Μας τα έχει χαλάσει ο Δημήτρης στο τέλος. Δεν μπορούμε να πούμε και κάτι. Λοιπόν, για τη Σοφία μπορείτε να καλέσετε στο 931-012 ή S12 με μήνυμα στο 5656. Και πάμε και στην Έλενα. Άνδρεα. 7. Νικόλα. 7. Ιβόνη. 7. 6. Μάλιστα. 27 βαθμοί, Μαρία μου. Λοιπόν, για την Έλενά μας μπορείτε να καλέσετε στο 901-31-022 ή με μήνυμα στο 5656 γράφοντας S22. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου.